Ανακύκλωση όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους, για να πέσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη. Αυτό ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στην παρουσίαση του νέου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλη Γραφάκου, ο οποίος επιβεβαίωσε μάλιστα ότι παραμένει ανοιχτό με βάση κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι τοπικό σχέδιο και το σενάριο της καύσης αποβλήτων για την Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας. Το να θάβεις 80% των απορριμμάτων σου δεν είναι ότι καλύτερο, με δεδομένο ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα απόβλητα αυτά, να τα χωρίσεις στην πηγή, να τα κάνεις προϊόντα, να τα ξαναγυρίσεις πίσω στην παραγωγική διαδικασία. Η επιστροφή του στην παραγωγική διαδικασία μειώνει την εξάρτηση σε πρώτες ύλες, δημιουργεί τις συνθήκες και, ικανοποιεί τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας και σε ένα τελευταίο στάδιο υπάρχει και παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, η οποία είναι καταπράσινη ενέργεια, και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα σήμερα, να παράγεις ενέργεια από τα απόβλητα όταν έχεις εξαντλήσει την ανακύκλωση αντί να τα θάβεις. Όλα αυτά ελπίζουμε να τα δούμε στην Κρήτη μέχρι το 2030. Ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός που αναμένεται να θεσπιστεί στις αρχές του 2023 αποτελεί ουσιαστικά επικαιροποίηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, που ούτε σε άλλος, όπως τόνισε ο κ. Γραφάκος, έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε επίπεδο έργων, ζητούμενο είναι ωστόσο η ομαλή υλοποίηση των νέων ολοκληρωμένων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε Σιτία, Ηράκλειο και Χερσόνησο. Η Κρήτη, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι από τις πρώτες περιφέρειες της χώρας που θα πετύχει τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού και θα ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ετοιμάζουμε και προτείνουμε τη νέα γενιά έργων για το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο επίπεδο της Κρήτης. Σημαντικό τομέα το οποίο θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους Δήμους σαφώς είναι το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, τα έργα που αφήνουμε πρίκα στον προηγούμενο περιφερειακό σχεδιασμό αποτελούν και τον οδηγό για το σχεδιασμό του νέου περιφερειακού σχεδιασμού σε επίπεδο Κρήτης. Πάντως, στη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Γραφάκος αναφέρθηκε και στα πρόστιμα κατά της χώρας για παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, σχολιάζοντας ότι έχουν ήδη μειωθεί και ότι μέχρι το 2024 θα έχουν μηδενίσει. Δεν νομίζω ότι αξίζει στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας ως Έλληνες να είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι σε πρόστιμα για παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.